να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα της δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων με ιατρείο στην περιοχή και να πάμε στην κυρία Μαρία Ρουμελιωτάκη. Είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και καθαριότητας στην Ιεράπετρα. Πάμε να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε από πολύ. Την Ιεράπετρα. Να είστε καλά. Πραγματικά, όπως είπατε, στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδρομος 2 έχει διεγκριθεί η χρηματοδότηση στο Δήμο της Ιεράπετρας για την κατασκευή αντιαιτήματος καταφυγίου για τα δέσποτα ζώα συντροφιάς με ιατρείο, όπως ήδη αναφέρατε, συνολικού ποσού 372.000 ευρώ. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου. Και θα ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία έτσι να πω δύο λόγια όσον αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο μας. Από το 2019 έχουμε ξεκινήσει την διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Έχουμε κάνει γύρω στα 1.488 στηρώσεις μέσω του εθελοντικού προγράμματος που διατηρούμε στο Δήμο μας από το 2019. Έχουμε κάνει 200 υιοθεσίες σε σκυλιά και επίσης έχουμε υπογράψει, επειδή δεν έχουμε ακόμα το καταφύγιο, έχουμε υπογράψει συμβάσεις με ιδιώτες κτηνιάτρους που συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια πάνω από 90.000 ευρώ για να έχουμε ολοκληρωμένη περίθαλψη στα ζώα καθώς και τη σύντησή τους. Οπότε, είναι πολύ βασικό, ναι. Είναι μέρος ενός σχεδιασμού και η εξέλιξη με το καταφύγιο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Βεβαίως. Επειδή έχουμε πάρα πολλά δέσποτα στην περιοχή μας, δυστυχώς προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και τον κόσμο, γιατί τα δέσποτα, όπως γνωρίζουμε όλοι, δημιουργούνται από εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Οπότε, μέσα από τις εθελοντικές στηρώσεις που κάνουμε και μέσα από την ευαισθητοποίηση που προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο να μην αφήνει απλά το ζώο του στον δρόμο και έτσι να δημιουργείται ένα αδέσποτο και όχι μόνο, διότι όταν είναι και αστήρωτο αυτά πολλαπλασιάζονται, όπως είναι κατανοητό αυτό σε όλους μας. Προσπαθούμε λοιπόν είτε μέσω ημερίδων στα σχολεία, ενημερωτικών ημερίδων, να ενημερώνουμε τα παιδιά, γιατί ξέρετε πολλές φορές και τα παιδιά ζητάνε το ζώο στη συνέχεια, ίσως οι γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και έτσι μένουν τα σκυλιά στον δρόμο και δημιουργούνται ένας μεγάλος αριθμός αδέσποτων. Οπότε όλα μαζί προσπαθούμε είτε από τη διαχείριση είτε από την ευαισθητοποίηση του κόσμου να μειώσουμε τον αριθμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο της Ιεράπετρας. Είπατε τη λέξη, τη φράση κλειδί, οι μερίδες σε σχολεία, από εκεί ξεκινούν η σωστή νοοτροπία προκειμένου να μπει και ένα φρένο και στα περιστατικά κακοποίηση ζώων. Δεν είναι μόνο τα αδέσποτα, είναι και τα ζώα τα οποία κακοποιούνται και πολλά από αυτά βρίσκονται και σε σπίτια και σε οικογένειες. Οπότε καλό είναι, αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, είτε έχουμε να κάνουμε με τροχεία συμβάντα, είτε έχουμε να κάνουμε κακοποίηση ζώων, να ξεκινάμε από τη νέα γενιά, από τα μικρά παιδιά, από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό. Έτσι. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα παιδιά. Τυχαίνει να είναι και πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Οπότε είναι ακόμα πιο εύκολο και για μένα. Είμαι πιο άμεσα στα σχολεία και με θέματα ζώων, διαχείριση ζώων και με θέματα ανακύκλωσης. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να αλλάξει η νοοτροπία μας, γιατί σε πολλά θέματα έχουμε νοοτροπία λίγο αρνητική και πρέπει να την αλλάξουμε σωστά, και να την καλυτερέψουμε αυτή μας την νοοτροπία. Ευτυχώς ο κόσμος, τα παιδιά μάλλον, είναι πολύ έτσι ευαίσθητα, πρόσφερα, θέλουν να μάθουν, θέλουν να ενημερωθούν. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τις επόμενες γενιές και ευελπιστούμε πραγματικά να το πετύχουμε αυτό. Κυρία Ρουμελιωτάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.